Με έκπληξη, αλλά όχι με απορία, άκουσα προηγούμενα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Λοβέρδο, ότι τα δύο κόμματα, δηλαδή η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι, πήραν την ευθύνη να δώσουν στη δημοσιότητα αυτά τα κείμενα και ήδη εξ όσων πληροφορήθηκα έχουν μοιραστεί στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Συντάκτες, με συγχωρείτε. Είπαμε έκπληξη, όχι με απορία. Η κατάσταση αυτή, παρακαλώ κύριε Υπουργέ, η κατάσταση αυτή δείχνει μερικά πράγματα και επειδή ήμουν και προσωπικά εκ της θέσεως μου εμπλεκόμενος, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Δείχνει ότι εξ αρχής αυτός ήταν ο στόχος και όχι η μελέτη από 3 ή 5 ανθρώπους που είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Ο στόχος ήταν να προετοιμαστεί το έδαφος επί μία ολόκληρη εβδομάδα και δια του τύπου, με έγγραφα τα οποία θα διέρεαν μέσα από μια διαδικασία που δεν θα ήταν δυνατόν. Θα αναζητούσαμε στη Βουλή τις υπηρεσίες μας. Δεν εννοώ ότι θα τα διαρρέαν οι υπεύθυνοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αλλά δια της διαδικασίας που θα άνοιγε, αμέσως αυτό θα γινόταν μέσα σε ώρες και δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και από πού θα έβγαινε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο στόχος, η δημοποίηση. Μοιράστηκαν τα απόρριτα έγγραφα. Πιστεύω πως διαφυλάξαμε τη Βουλή, έστω και μέσα από την αντιπαράθεσή μας, από το να γίνει όχημα δημιουργίας εντυπώσεως και εμβριουλκός παράνομης διαχείρισης απορρίτων κρατικών εγγράφων. Η συζήτηση ήταν άκρως αποκαλυπτική, αλλά καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν υπήρξε κανενός είδους συγκάλυψη. Οι αναφορές που προφανώς μπορεί να γίνονται προφορικά, χωρίς να κατατίθενται έγγραφα στα πρακτικά της Βουλής και με πρόσκληση για να έρθουν σε επαφή με αυτά τα έγγραφα, επανέλαβα και προηγούμενα, στην οικία αρχή από όπου και χαρακτηρίζονται. Διότι εκεί είναι το κλειδί. Ο κύριος Βορύδης που είναι πολύ έμπειρος, το αντελήφθη. Δηλαδή πράγματι το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός που σήμερα μίλησε ευθέως, λέει παρακαλώ όποιος θέλει να έρθει στο γραφείο του Υπουργού επ' αυτών των εγγράφων που εγώ λέω το ρεζουμέ τους ή λέω 3 στοιχεία, μπορεί άνετα να ενημερωθεί. Το ίδιο μπορεί να κάνει ο κύριος Καμένος για τα έγγραφα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από το ΓΕΘΑ και από το Υπουργείο του, μέσω μιας ειδικής επιτροπής που πάντοτε υπάρχει για να κάνει αυτό τον αποχαρακτηρισμό. Αυτό δεν μπορούσε, ούτε έχει δικαίωμα να το κάνει η Βουλή, και ιδιαίτερα για τα κρατικά κυβερνητικά έγγραφα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θέλω να αναφερθώ σε όνομα πρώην συναδέλφου, επιφανούς στελέχους της νυν Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που γι' αυτό το λόγο, διότι αφορούσε κρατικά κυβερνητικά έγγραφα, είχε ύστερα μία μικρή περιπέτεια με τη δικαιοσύνη. Άρα εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Πιστεύω ότι βεβαίως δύο κόμματα μπορεί να πάρουν απολύτως την πολιτική ευθύνη και να καταθέσουν τα έγγραφα στη Βουλή ή δημοσίως. Κατά τη γνώμη μου, είναι έκθετη προς κάθε κατεύθυνση ως προς την πράξη. Όπως όλοι κρινόμαστε, όπως και εγώ είμαι έκθετος για τις απόψεις τις οποίες εκφράζω και για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνω. Έτσι δεν είναι, όλοι κρινόμαστε, δεν ανάγκη να μαλώσουμε και επ' αυτού, αλλά αυτή η υπόθεση κλείνει με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε να κλείσει. Διότι είναι προφανές ότι δεν πρέπει να διαμορφωθεί μια τέτοια νομολογία. Δηλαδή, διότι βλέπω και το έγγραφο το οποίο μόνο έγραψα, δεν θα μπορούσα να κάνετε διαφορετικά, λίμωνο από τους κυρίους επικεφαλής των δύο κομμάτων, και το οποίο λέει μέσα ότι ένας βουλευτής, όταν έρχονται στα χέρια του ένα τέτοιο έγγραφο, δεν θα κάνει το παν έτσι ώστε οι συνάδελφοί του έστω να ενημερωθούν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι βουλευτές δεν είναι δημοσιογράφοι. Η δημοσιογραφία και η τέταρτη εξουσία, ξέρουμε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, από όλες τις υποθέσεις και διεθνώς και τα λοιπά, πώς για σωρία εγγράφων ηλεκτρονικών ή άλλων έχουν το δικό τους κώδικα και κρίνονται και γι' αυτό και από τη δικαιοσύνη και από το δημόσιο λόγο και περίπου είναι υποχρεωμένοι να τα δίνουν, να τα μοιράζουν. Δεν είναι αυτό ο βουλευτής.
το, η έκφραση όταν έρχονται στα χέρια του απόρριτα έγγραφα, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικία αρχή κατά νόμο. Δηλαδή αυτά τα απόρριτα έγγραφα να πάει να τα γνωστοποιήσει ή να τα συζητήσει με τον Πρωθυπουργό ή με τους υπουργούς ή στο Γενικό Γραμματέα, ή αν αποτελούν στοιχείο με προσωπικά δεδομένα θα πάρουμε την απόφαση. Υπάρχει γνωμοδότηση δύο αρχών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και της αρχής, επίσης της άλλης αρχής, με βάση την οποία πηγαίνουμε στο 165 ποια είναι και βλέπουμε τα έγγραφα. Είναι λυμένα αυτά τα θέματα. Αλίμονο αν μπαίνει θέμα συγκάλυψης, διότι το άκουσα, το ακούω επί μία εβδομάδα, ότι είμαι ένας εκ των πρωταγωνιστών για τη συγκάλυψη, επειδή κρατικά κυβερνητικά έγγραφα δεν δώσαμε την άδεια δια της Βουλής να δημοσιοποιηθούν. Πιστεύω πως ήταν και είναι μια θέση αρχής, ήταν και είναι μια θέση σύνομη, ήταν και είναι μια θέση που τιμά τη Βουλή και δεν την αφήνει άθερμα, κυρίως επικοινωνιακών, έξω από εδώ, μεθοδεύσεων και στόχων. Αυτά ήθελα να πω, επειδή άκουσα προηγούμενα, ήμουν στο γραφείο μου, τον κύριο Λοβέρδο, ευθύτατα να βγαίνει και να λέει, κοιτάξτε, εμείς πήραμε την ευθύνη, τα δώσαμε στη δημοσιότητα και ήδη πήγαν μέσα και τα μοιράσαν. Δεν μπορούσα χωρίς σχόλιο, σαφέστατο. Κύριε Υπουργέ, θα κλείσετε εσείς. Όχι, όχι.